Σε πονοκέφαλο εξελίσσεται η έβρεση κατοικίας σε νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τα σπίτια τους, με το πρόβλημα να είναι έντονο και στο νησί μας, λόγω και των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb. Δυστυχώς και φέτος λοιπόν από συναδέλφους και συναδέλφες που έχουμε επικοινωνήσει, είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι βρίσκουν τείχο όσον αφορά την έβρεση σπιτιού. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις όπου πολλοί συνάδελφοι μας λένε ότι μπορούν να κλείσουν κάποιο σπίτι από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη, διότι λόγω της, του Airbnb, της βραχυχρόνιας μίσθωσης και λόγω της τουριστικής περιόδου δεν δίνουν το σπίτι από τώρα, από το Σεπτέμβρη, τόσο νωρίς ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια στα Χανιά, τα οποία δίδονται για βραχυχρόνιες μισθώσεις και έξω από τα Χανιά, βέβαια, και στην περιφέρεια. Δυστυχώς όμως αυτό μειώνει την προσφορά για αυτούς που θέλουν να νοικιάσουν ένα σπίτι. Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αρκετοί εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε απελπισία, καθώς αδυνατούν να βρουν στέγη. Εκπαιδευτικές ομοσπονδίες σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΗ αναμένεται να πραγματοποιήσουν συναντήσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και επαφές με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων. Υπάρχει ένας συντονισμός των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ μαζί με την ΑΔΕΔΗ, που θα κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Έχουμε ζητήσει συναντήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο οφείλει σε συντονισμό με τις δημοτικές αρχές όπου υπάρχουν πρόβλημα να πάνε είτε σε μια επιδότηση ενοικίου. Ωστόσο, προβλέπεται, να ξέρετε, στο θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, ότι πρέπει η δημοτική αρχή σε συνδυασμό μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών να λαμβάνουν μέρημνα για τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχει πρόβλεψη. Απλά δεν εφαρμόζεται, ακριβώς δεν γίνεται χρήση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τις προηγούμενες μέρες υπήρχε μια τέτοια απόφαση στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Πηγαίνουμε στους Δήμους και φέτος έχουμε μια συνεννόηση. Έχουν κάποιες εταιρείες που, τέλος πάντων, κοινοφελείς, που έχουν κάποιους χώρους που μπορούν να διαμείνουν άτομα, όπως είναι στο Δήμο Χανίων η κατασκηνώση των Καλαθά. Και ο Δήμος Πατανιά έχει και αυτός ένα μικρό ξενοδοχείο, δεν ξέρω, φέτο το επισκευάζει και το αναμορφώνει εκεί. Δεν ξέρω αν μπορεί να στεγάσει κάποιος. Σε άλλες περιπτώσεις, εκπαιδευτικοί βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για την ενοικίαση σπιτιών για χρονικό διάστημα 2 μηνών, μέχρι ότου ξεκινήσουν και πάλι το κυνήγι της έβρεσης κατοικίας, ενώ άλλοι καταφεύγουν στην προσωρινή λύση διαμονή σε ξενοδοχεία. Μια χαρακτηριστική περίπτωση συναδέλφισσας, όπου βρήκε σπίτι από τον Νοέμβριο με 3 παιδιά. Για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο αναγκαστικά έπρεπε να βρει κάποιο άλλο σπίτι. Και βρήκε ένα διαθέσιμο για 2 μήνες, 2.500 ευρώ με 3 παιδιά. Πραγματικά, αυτή η συνάδελφισσα, αν πάρουμε το μηνιαίο εισόδημα, προφανώς δίνει περισσότερα χρήματα στο σπίτι παρά τον μισθό που έχει.